Ένα αντιφασιστικό και αντιναζιστικό κίνημα αρχίζει να αναδύεται στην Ουκρανία. Όπω αποδεικνύεται από την εμφάνιση στο διαδίκτυο έκκληση μια ομάδα νεαρών από το Κίεβο που έχουν πάρει όπλα και σκοπεύουν να υποστηρίξουν τι ενέργειε του Ρωσικού στρατού για την αποναζικοποίηση τη Ουκρανία, τη στιγμή που πλήθο αναρχικών οργανώσεων έχουν δημιουργήσει την Επιτροπή Αντίσταση, ένα συνασπισμό κατά τη ρωσική επιθετικότητα. Τονίζουμε πω η προπαγάνδα αποτελεί θεμέλιο τη τακτική εν καιρό πολέμου. Κατά συνέπεια μεταδίδουμε πληροφορίε με κάθε επιφύλαξη. Όπω φέρονται να δήλωσαν οι αντάρτε, τα 8 χρόνια που αναγκάστηκαν να παραμείνουν σιωπηλοί έχουν τελειώσει. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τουλάχιστον κάτι για να νικήσουμε το καθεστώ του Κιέβου. Στον αντίποθα, καθώ προχωρά η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναρχική σε όλη τη Ρωσία συνεχίζουν να κινητοποιούνται σε ένδειξη διαμαρτυρία, στρατολογώντα χιλιάδε άλλου Ρώσου. Την ίδια στιγμή. Άλλε αντιεξουσιαστικέ δυνάμει οργάνωσαν το δικό του διεθνέ απόσπασμα στο πλαίσιο τη εδαφική άμυνα τη Ουκρανία. Η υπερασπιζόμενη την πρωτεύουσα και τι μεγάλε πόλει με όπλα στα χέρια. Η ίδια η Ρωσία έχει γίνει πεδίο μάχη πληροφοριών κατά τη διάρκεια τη εισβολή. Η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να μπλοκάρει την πρόσβαση στο Twitter έτσι ώστε οι Ρώσοι να μην βλέπουν τι συμβαίνει στην Ουκρανία ή εν προκειμένου αλλού στη Ρωσία. Στην άλλη πλευρά των οδοφραγμάτων. Η ιστοσελίδα του Κρεμλίνου παραβιάστηκε. Ο αν ο ρωσικό λαό αποφασίσει να υποστηρίξει αυτή την εισβολή ή να αντισταθεί στην ατζέντα του Πούτιν, μπορεί κάλλιστα να καθορίσει το τι θα συμβεί στην Ουκρανία μακροπρόθεσμα. Πλήθο μελών αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων εντάσσονται στην Επιτροπή Αντίσταση στην Ουκρανία, πολεμώντα ω συνασπισμό διαφορετικών υποομάδων κατά τη ρωσική εισβολή. Το γεγονό πω Ουκρανικέ αναρχικέ ομάδε φέρονται να στηρίζουν τι ρωσικέ δυνάμει, όπω αναφέρθηκε παραπάνω, υποδεικνύει μια βαθιά αποσταθεροποίηση στο Ουκρανικό αστικό περιβάλλον. Με συνθήκε στα πρόθυρα ενό γενικευμένου αστικού πολέμου. Όπω αναφέραμε στο Πενταπόσταγμα, αξιωματούχοι άμυνα από την Ευρώπη ισχυρίζονται ότι οι Ρώσοι έχουν τοποθετήσει μέσα στο κέντρο τη Ουκρανία, με έμφαση στο Κίεβο, μαχητέ τη ειδική δύναμη Σπέτσνα, και συγκεκριμένα την πολυθρύλητη ομάδα Ζάσλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην καρδιά τη χώρα με πολιτικά ρούχα, πλήρω αφομοιωμένοι στο τοπικό πληθυσμό. Εικάζεται πω η ειδική ρωσική δύναμη υποκινεί του ίδιου του Ουκρανού. Απέναντι σε ακροδεξιών εθνικιστικών ομάδων που συνεργάζονται με την κυβέρνηση και το στρατό, καλλιεργώντα ένα σκηνικό εμφυλίου αστικού πολέμου. Ανακοινώσει τη ρωσική αναρχική συλλογικότητα σε συνδυασμό με τη δημιουργία μια διεθνού επιτροπή αντίσταση από του Ουκρανού αναρχικού και σε αντίφαση με φιλορωσικέ συλλογικότητε που φέρονται να δραστηριοποιούνται στο Κίεβο θυμίζει την αρχή ενό αστικού πολέμου με στοιχεία εμφυλίου με βαθιέ αποσταθεροποιητικέ συνέπειε για την Ουκρανία ακόμα και μετά τη λήξη τη ρωσική εισβολή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.